Αγαπημένα μου παιδιά, γεια σας. Στο προηγούμενο παραμύθι μας είχαμε πει για τα χρώματα από τους πίνακες του κυρίου Ανδρέ. Τα ακριλικά, τα παστέλ, τις τέμπερες, τα χρώματα λαδιού. Και ο κύριος Ανδρέ είπε στα παιδιά πως προσεύχεται πριν τις αγιογραφίες του. Είπε πως η προσευχή είναι διάλογος με το Θεό. Και Ελάτε, λέει μετά. Σας έχω μία έκπληξη. Θέλετε να ομορφύνουμε το φράχτη του σπιτιού και να τον ζωγραφίσουμε. Αλήθεια, λέτε. Ναι, λένε όλα μαζί τα παιδιά. Για να είναι ο φράχτης τους όμορφος, γεμάτος χρώματα. Την Κυριακή το απόγευμα στην αυλή του σπιτιού, οι Καρδιανοί με την παρέα της παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια. Από το υποδηματοπολείο του Άρη που φτιάχνει δερμάτινα σανδάλια ακουγόταν μια μπάντα, drums, μια κιθάρα και αρμόνιο. Ο ορέστης, ο τυμπανιστή. Ακούγονται drums. Ποιος έχει στο νησί drums? Ο κύριος Ορέστης. Φέτος ήρθε στο νησί. Είναι καθηγητής μουσικής. Παίζει drums, έχει χιούμορ και γενικά είναι πολύ ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος ο καθηγητής σας. Είναι νέος. Ναι, νέος είναι. Αλλά και να γεράσει, νέος θα παραμείνει πιστεύω, γιατί είναι πολύ ζωηρός, χαρούμενος και ουσιαστικός άνθρωπος. Πάμε να τους ακούσουμε. Φύγαμε. Στο μαγαζί με τα σανδάλια είχαν στήσει τα ντραμς που έπαιζε ο κύριος Ορέστης. Ο Άρης έπαιζε κιθάρα και ο μικρός άγγελος αρμόνιο. Περιμέναμε να τελειώσουν το τραγούδι που έπαιζαν και τρέξαμε όλοι στα ντραμς. «Κύριε Ορέστη, μπορούμε να παίξουμε λίγο» Βέβαια, αφού πρώτα μα συστήσετε τη φίλη σα. Σωστά, συγγνώμη, τη φίλη μας τη λένε Καρδιανή και μόλις τέλειωσε το δημοτικό. Η Καρδιανή μετά τις συστάσεις πήρε τις μπακέτες και χτυπούσε ένα τύμπανο. Να σου πω πώς το λένε αυτό το τύμπανο, έχει ένα αστείο όνομα, πώς, ταμ-ταμ. «Τομ» και αυτό το κύμβαλο height height. Α, τέλεια ονόματα! Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πρόβα σας. Θα καθίσουμε έξω από το πλακόστρωτο να σας ακούμε, αφού δεν χωράμε όλοι εδώ. Χαρά μας να έχουμε τόσο σπουδαίο κοινό. Μετά την πρόβα κερνάω φυσικά χυμό ροδιού από τη ροδιά του σχολείου. Τα παιδιά πήραν τις μαξιλάρες και κάθισαν δίπλα στα αραδιασμένα σανδάλια στο πλακόστρωτο του νησιού. Η Μιχαέλα έγειρε προς την καρδιανή και της μιλούσε σιγά. Ο άγγελος είναι η συμμαθητής μας, μα φέτος τον αγαπήσαμε. Ο κύριος Ορέστης μας έμαθε να τον αγαπάμε και να τον σεβόμαστε. Οι περισσότεροι στην τάξη τον κοροϊδεύανε. Γελούσανε με τη μεγάλη του μύτη και τα τεράστια αυτιά. Κάποια αγόρια του τραβούσαν τα αυτιά. Μετά του πίεζαν τη μεγάλη κοιλιά του και κάνανε τον ήχο της κόρνας. Ο άγγελος ήταν κλειστό παιδί. Επειδή τον κορόιδευαν, δεν εμπιστευόταν και δεν έκανε παρέα με κανέναν. «Εγώ και ο Νίκος είχαμε προσπαθήσει πολλές φορές να τον πλησιάσουμε». «Μάταια, ώσπου ήρθε ο κύριος ορέστης, την πρώτη μέρα που μπήκε στην τάξη και μας συστήθηκε, σαν καθηγητής μουσικής, οι εξυπνάκιδες της τάξης άρχισαν να τραγουδούν. Ήταν ένας γάιδαρος με μεγάλα αυτιά, σαν τον Πινόκιο έμοιαζε, δεν είχε αρχοντιά» είχε το κυλούμπι του που είσαμε εκεί πέρα. Άγγελο τον λέγανε, κουβάλαγε το στιέρα. Τότε ο δάσκαλος, ψύχρεμος, του είπε «Μπα, το τραγούδι σας είναι άτεχνο και ατάλαντο. Η μουσική ομορφαίνει τη ζωή και την ψυχή των ανθρώπων. Αυτό το τραγούδι μου χάλασε το κέφι που είχα για να σας μεταδώσω το θαύμα της μουσικής. Και ο άγγελος θα προτιμά να είναι με τους φίλους του που τον αγαπούν, παρά με κακό τρόπο συμμαθητές. Γι' αυτό θα πάρω τον άγγελο και θα πάμε να πιούμε ζεστή σοκολάτα. Θα φάμε πάστες, θα γελάσουμε και θα ξεχάσουμε το πικρό άσχημο τραγούδι σας. Πήρε τον άγγελο από το χέρι και έφυγε από την τάξη. Σα στήσαμε όλοι και ελπίζω πως κάποιοι ντράπηκαν. Ήρθε ο δάσκαλός μας και κάναμε πάλι μαθηματικά. Κανείς δεν τόλμησε να του πει το λόγο που έφυγε ο κύριος Ορέστης με τον άγγελο. Την επόμενη φορά που είχαμε μάθημα, μετά το διάλειμμα, βρήκαμε πάνω στο θρανίο μας μια σοκολάτα για τον καθέναν που πάνω έγραφε σκέψεις σοφών και αγίων. Η δική μου έγραφε «Ένας άνθρωπος που ξέρει πώς να αγκαλιάσει έναν άλλον είναι καλός άνθρωπος». γεύσκι, του Βαγγέλη έγραφε «Αν ο κόσμος ήταν τυφλός, πόσους ανθρώπους θα εντυπωσίαζε. Της Μαρίας έγραφε «Παρά λίγη καρδιά, θα ήταν ο κόσμος άλλος». Ελίτης του Νίκου έγραφε «Με το μέλι μπορείς να φας μια φρατζόλα ψωμί, με το ξύδι ούτε μπουκιά». Όταν μας περτροβολούν, χρησιμοποιούμε τις πέτρες για να χτίσουμε. Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος. Θυμάμαι και ακόμη ένα, νομίζω ήταν της Πολυξένης. Εδώ είναι ένα φως αδερφικό, απλά τα χέρια και τα μάτια. Εδώ δεν είναι να με εγώ, πάνω από σένα ή εσύ πάνω από μένα. Εδώ είναι να είναι ο καθένας μας πάνω από απ τον εαυτό του. Ρίτσος. Του Αγγέλου η σοκολάτα ήταν μεγαλύτερη και έγραφε «Όταν μας πετροβολούν, χρησιμοποιούμε τις πέτρες και χτίζουμε». Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος Γιανουλάτος. Σε λίγο μπήκε ο κύριο Ορέστη και μα είπε πω θα μα βάλει να ακούσουμε μουσική και ο καθένα μα θα σκεφτεί τα λόγια που διάβαζε, αλλά και τα λόγια που γράφουν οι σοκολάτε των συμμαθητών μα. Ήταν πολύ όμορφα, ήμασταν ήσυχοι, απολαμβάναμε τη μουσική και ρωτούσαμε ο ένας τον άλλο τι γράφει το χαρτί της σοκολάτας του. Στο τέλος της ώρας τον ρωτήσαμε για όσα λόγια δεν καταλαβαίναμε. Μα εξηγούσε με τόση αγάπη και όρεξη. Ο κύριος Ορέστης ήταν έμπνευση για όλους μας. Μάλλον ο τρόπος του δεν νιώθαμε πως μας κάνει κήρυγμα, απλά θέλαμε να του μοιάσουμε. Άρχισαν όλοι να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, μη τυχόν τροπιαστούν μπροστά στον αγαπημένο μας δάσκαλο. Το μάθημα με τον κύριο Ορέστη ήταν συναρπαστικό. Όλα για εκείνον ήταν μουσική. Μας έδειξε πως ο κτύπος της καρδιάς μας, ο ρυθμός της αναπνοής μας, όταν γελάμε, όταν κλαίμε, όταν φωνάζουμε, δημιουργούν μελωδίες. Μας μάθανε πως μέσα από τη μουσική θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι μας έβαλε να ακούσουμε τη συμφωνία της χαράς του Μπετόβεν. Τότε και εμείς μάθαμε πως ήταν μόλις 26 ετών όταν άρχισε να χάνει την ακοή του και όμως συνέχισε να συνθέτει για πάνω από 30 χρόνια. Μαζί του ακούσαμε κομμάτια πολλών ειδών και πολιτισμών. Συχνά μας έλεγε πως μουσικά μπορείς να επικοινωνήσεις με κάθε άνθρωπο. Ακόμα κι αν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα, μια μελωδία μπορεί να σε ενώσει. Είδαμε πως είναι να εκφράζεις τα συναισθήματά σου με τη μουσική. Μας μίλησε για επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα απαλά μουσικά ακούσματα βοηθούν στην ανάπτυξη των εμβρίων. Εκείνα έχουν ακοή από τους τρεις πρώτους μήνες που είναι στην κοιλιά της μητέρας τους. Ακούν τη μουσική που εκείνη ακούει, τη δική της φωνή και όλους τους ήχους. Δυο φορές μας πήγε να αφουγκραστούμε τη μουσική της φύσης. Όπως την ονόμασε, πήγαμε στο δάσος, ξαπλώσαμε στο γρασίδι και κάναμε σιωπή. Η μουσική του δάσους ήταν υπέροχη. Και λαϊδίσματα πουλιών, εντόμων, το θρώισμα των φίλων. Ο βόμβος των μελισσών, το κελάρισμα του ποταμού, ο ήχος των δέντρων όταν τον διαπερνά ο αέρας. Την επόμενη φορά πήγαμε στην παραλία και εκεί η μουσική των κυμάτων, του αέρα, οι πέτρες όταν τις παρασύρει η θάλασσα, τα κύματα που χτυπούν στα βράχια. Στη βροχή κάναμε σιωπή να ακουστούν οι σταγόνες της. Το ίδιο και στο χιόνι, να ακουστεί η σιωπή του. Η μουσική μπορεί να σε χαλαρώσει, αλλά και το ρυθμικό της στοιχείο να σε βοηθήσει να εκφραστείς. Ακούσαμε τραγούδια της κάτω Ιταλίας, μάθαμε την ταραντέλα, βυζαντινή μουσική. Ω, Μιχαέλα, πραγματικά έχεις εντυπωσιαστεί με τον κύριο ορέστη Τελικά, τι έγινε με τον άγγελο. Ω, oh, ναι! Τα παιδιά μετά τις σοκολάτες δράπηκαν. Σηκώθηκε ο Νίκος και ζήτησε συγνώμη. Πρώτα από τον Άγγελο και έπειτα από τον κύριο Ορέστη. Ο κύριος Ορέστης είχε μια ιδέα. Όλη τη χρονιά στο μάθημά του αλλάζαμε θέσεις προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο. Μα έλεγε πως κάθε φορά που απομονώνουμε έναν άνθρωπο, χάνουμε την ευκαιρία να μάθουμε και να χαρούμε από την προσωπικότητά του. Μα τόνιζε πως τα μαλλιά, το σώμα, τα ρούχα δεν έχουν καμία σημασία σε έναν άνθρωπο που γνωρίζεις και αυτό γιατί δεν είναι εκείνα που έχουν άμεση σχέση με σένα. Αν όμως ο άλλος είναι άνθρωπος, ευχάριστος και καλός, θα είναι πολύ σπουδαίο τόσο για σένα, όσο και για τον κόσμο όλο. Σκέψου πόσο μεγάλη αποτυχία θα είναι να χάσεις ένα ανεκτήμητο φίλο επειδή τον απορρίπτεις μένοντας στα άσχημα χαρακτηριστικά του. Δεν έχουμε όλοι τα ίδια ταλέντα. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον και αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Αυτό το έμαθε για τα καλά ο Νίκος που κορόιδευε περισσότερο τον Άγγελο. Τον είχε σηκώσει ο δάσκαλος στον πίνακα να λύσει μια άσκηση μαθηματικών και δεν μπορούσε. Μετά σήκωσε τον Άγγελο και την έλυσε αμέσως και ολόσωστα. Ο Άγγελος στο διάλειμμα τον βοήθησε να την καταλάβει. Έτσι κύλησε η χρονιά με τον κύριο Ρέστη, συναρπαστικά. Τότε βγήκε ο άγγελος με τον Ρέστη και τον Άκη. «Παιδιά, πόσο φάνηκε η πρόβα», είπε ο Ρέστης. «Είστε πολύ καλοί», απάντησε η παρέα. «Κερνάμε φυσικό χυμό ρόδι». «Ε, άμα κερνάτε...» στο δρόμο η καρδιανή έμεινε πίσω μόνη. Περπατούσε σκεπτόμενη όσα άκουσε. Ένα χέρι άγγιξε τον ώμο της. Ήταν η θεία Πινελόπη. Καρδιανή μου, πόσο μεγάλωσες. Καλωσόρισες το νησί. Τι έμαθα, τελείωσες το δημοτικό. Για πες μου λοιπόν τώρα, τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις άνθρωπος Θεία. Γλυκά μου παιδιά, τι νομίζετε ότι είναι αγάπη. Αγάπη. Η αγάπη ανοίγει τα μάτια. Η αγάπη προσπερνά τις δυσκολίες. Η αγάπη αντιστέκεται στα πικρόχολα σχόλια. Η αγάπη φωνάζει χρόνια πολλά Καλή αρχή. Συγχαρητήρια. Να σα ζήσει. Να ζήσετε. Καλοτάξιδο. Χαίρετε με τις επιτυχίες των άλλων. Η αγάπη μαλακώνει τον αγριεμένο και υπερασπίζεται τον αδικημένο. Η αγάπη βοηθά όσους έχουν ανάγκη, χωρίς να τους κάνει να νιώθουν μειονεκτικά. Η αγάπη ρωτάει με ευγένεια και απαντάει με χαμόγελο. Η αγάπη δεν προσβάλλει. Η αγάπη κοιτά το πρόσωπο και αποστρέφει το βλέμμα της από το ελάτομα. Η αγάπη υποστηρίζει τον αδύναμο και παρηγορεί τον ασθενή. Η αγάπη δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο. Η αγάπη χαίρεται για το παραμικρό που της προσφέρουν. Η αγάπη ξεχνά ό,τι κακό τις έχουν κάνει. Η αγάπη δεν προσάπτει τίποτα και σε κανέναν. Η αγάπη δεν λυπάται να μοιράσει γλυκές κουβέντες και ό,τι καλό κατέχει. Η αγάπη είναι πάντα παρούσα. Και όταν φύγει από αυτήν τη ζωή, θα έλειπε παράφορα σε όσους προσφέρθηκε, αν, αν δεν γινόταν λαμπερό αστέρι να φωτίζει τα μονοπάτια της ζωής τους. Γλυκά μου παιδιά σας χαιρετώ. Σας αγαπώ πολύ.